φεγγάρι και πιες απ' το φως του δυο κύματα. Οι ζωές μας νησιά όλο αλλάζουνε σχήματα. Άσπρα μπαλόνια μοιάζουν τα χρόνια σε ένα σπασμένο ουρανό. Ακούσα σε πάρα πολλά καλά, ένα μετρόνιμο. Σε παρακαλώ, πες μου τι εννοούσες. Μα να πού να λύσεις, Αθηνά μου. Δεν ακούσες καλά, μάνα μου. Τέλος πάντων, εγώ πρέπει να πω γιατί έχω πολλή δουλειά. Ρε, είδες τι με τσά. Του τι είδα, α. Ναι ρε, έχεις δίκιο ρε. Αυτή ήταν που την πέραμε στον Τάσο. Να το σύνορα, προσπαθώ να συνειδητοποιήσω, να καταλάβω αν το πράγμα που ακούσα είναι αλήθεια, δεν μπορώ να το δεχτώ. Αλλά είμαι σίγουρη ότι άκουσα καλά. Κάποιος ξέρει. Τσινός που μιλούσε μαζί του στο τηλέφωνο, ότι πρέπει να πω να τον έβρω, πρέπει να πω να μάθω το πράγμα. Ακού να δεις. Θυμάσαι τι ώρα να γίνει η κλήση. Θυμάσαι. Έβρε μια ευκαιρία, μοιάστο το κινητό, πήγαινε στις εξερχόμενες κλήσεις και κοίταξε καταρχάς αν μίλα με τον φίλο του στρατηγών. Αν δεν μιλούσε, τότε να το ελέγξουμε. Με το που κάτσαν πίσω, γυρίζει ο ένας και λέει του άλλου. Φίλε, είδες τη μητσιά. Κι όλος αμαντά του. Ναι, ρε, τούτη που πήραμε στο δάσος. Πότε θέλεις να φύγω? Δεν θέλω να σε πετάξω έξω. Κάποιες στιγμές εστάθηκες, Μοντριάννα. Και το μετράει για μένα. Στιγμές. Εμάς δεν είναι τίποτε πλέον. Μου βάλετε να το ξαναζω από την αρχή. Δεν τους είδα ποτέ μου. Σε παρακαλώ. Μετά. Τι έγινε μετά. Πού σε αφήκαν? Πού να πάμε? Στο σπίτι του Ελευθεριάδη. Κάλεσε μας σε τραπέζι. Η Αθηνά επιμένει να πάμε γιατί νιώθει υποχρέωση, λέει. Εντάξει, στο κάτω-κάτω ήταν αντικειμενικός με το θέμα του Παύλου. Δουλεύκου για τον Ελευθεριάδη, να. Μόνο για εκείνο. Ήξερα το, το ήξερα το. Ρε, με μου διάσε μένα συμβουλές, ακούεις? Ναι, ξέρω να μου να κάνω. Δεν υπολογίζεις καμία συνέπεια και όποιον πάρει ο χάρος. Αηδιάζεις με μόνο και μόνο που προσπαθείς να μου τα ρίξεις πάνω μου με τούτες φτηνές δικαιολογίες. Ε, τελειώσαμε, Ντανάη. Ξέρεις πόσο πολλά σε αγαπώ, ναι. Πώς? Να μπορούσα να σκοτώσω για σένα. Σε ποιο νοσοκομείο? Ω, Παναγιά μου. Μαμά. Μαμά, μόλις μάθεις, πιάσε με, εντάξει? Το μωρό μου. Το μωρό μου, άσχημα. Στο νοσοκομείο. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Να βάλω δύο κρασάκια ακόμα. Όχι, Δημήτρη, για την Έλενα, όχι. Ένα ποτήρι κρασί τώρα που είναι έγκυος, είναι αρκετό. Εντάξει. Αλήθεια. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Καλή Ελευθερία, Έλληνα μου. Με το καλό, ε. Αφού λέμε ευχάριστα, έχω κι εγώ ένα. Θεία μου, ξέχασα να σου το πω, αλλά ξέρω πόσο το συμπαθείς. Τα φτιάξα με τον Αντρέα. Πώς τα πετάζεις έτσι, παιδάκι μου? Τι ανακοίνωση είναι αυτή μπροστά σε ξένο κόσμο? Μη χειρότερα. Γιατί κακό είναι? Περιμένετε κάποιον? Όχι. Πάω.
Πάω εγώ να ανοίξω. Για πήγαινε. Νομίζεις ότι θα το μάθω ρε καθαρμά. Καλά ρε. Εν έχεις ούτε ιερόν ούτε όσιο. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Ας το κάτω αυτό. Νομίζεις. Θεέ μου. Τι έκαμα! Τι έκαμες! Πάσε σε πελώσαμε! Τι έκαμες! Αν ζήσει το μωρό, να μείνει παράλληλο. Για πάντα. Είναι 9 χρονών. Καταλαβαίνεις. Είναι 9 χρονών και να μείνει παράλληλο. Δεν έζησε τίποτε από τη ζωή του ακόμα. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Είναι αδικό. Ανδριάννα μου, με χάνεις τις ελπίδες σου. Ανδριάννα, μπορώ να σου πω κάτι. Άκουμε, σε παρακαλώ. Εγώ αύριο σκοπεύω να κάνω ειδικεύση στην νευροχειρουργική. Εσύ το λέω για να σε παρηγορήσω. Αλήθεια. Απλά ό,τι είναι ακατόρθωτο σήμερα, αύριο μπορεί να υπάρξει μια εγχείρηση ρουτίνας. Εννοώ το. Δεν είναι μάνα μου, έχει δίκιο ο Ανδρέας. Και εξάλλου μπορεί να μην ακούσεις καλά. Μπορεί πας στο πανικό τους να σου είπαν κάτι λάθος. Ή η μάνα σου να σου έδωσε λάθος πληροφορίες. Θεία δίκη. Θεία δίκη. Ενώ ο Θεός και τιμωρά, μην ξέρω το. Αντριάννα, ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Και σταμάτα να κατηγορείς τον εαυτό σου. Το σιρότερο πράγμα που μπορείς να πάθεις είναι να σε φάνει τύψεις. Δεν βοηθάς κανέναν έτσι. Καλά να πάθω. Καλά να πάθω. Αλλά τι φταίει το μωρό, τι φταίει το μωρό να πληρώσει τις δικές μου αμαρτίες. Α, τι φταίει. Αφήσε γιατί μου τα σέρκα σου, αφήσε με την εμένα. Γιατί πιάνεις πρώτος βοηθείας, αμωρό, εμείς συνέχεια, δεν περιμένεις να την φταίει. Όχι, ενώ σοκομείο. Ένα αγκασό να δώσω καταθέσεις για να μπλέξει ώρες ή δεν θέλω. Αθηνά, είμαι κοφτή. Εσύ να μην παθείς τίποτε. Άστο, εσύ θα πάρω εγώ. Ευτυχώς σας το έχεις. Την πέτυχε ξόφαλτσα. Δεν θα χρειαστεί μάλλον ούτε νοσοκομείο. Γιατί το έκανες αυτό, ρε, τρελάθηκες τελείως! Σταμάτα, Δανάη. Ναι. Ναι, άκουσε, βρες το γιατρό και στείλ στο σπίτι μου αμέσως. Και πρόκειται έχει μύθι, ε. Δεν είναι η ώρα για ερωτήσεις. Γρήγορα, ακούς! Πώς πάει η σκορά μου, είσαι καλά? Πονεί πάρα πολλά καύκη. Thank you.
Πώς είναι? Καλύτερα. Δεν πονάει πια λίγο. Η αιμορραγία? Σταμάτησε. Ευτυχώς προστόχησες. Γιατί το έκανες? Είναι σένα που ήθελα να σκοτώσω, ρε. Που έμαθα ήπια, δεν ήξερα τι έπαθα. Ευκήγεν το γεμάστη και λέμε. Είσαι ένας αλήτης, ρε. Καταλαβαίνεις, είσαι ένας αλήτης, ρε. Να σε σταμάτα, ρε. Σταμάτα, είπα, κόπτω! Τι έμαθες? Καθαρές κουβέντες, έτσι. Τι σου έκανα? Εσύ έβαλες να βιάσουν την Έλλη. Α? Γι' αυτό σε παντρεύτηκε η Αθήνα. Υποψιάστηκε το. Εδιαισθάνθηκε το, α? Πάντως όλοι οι φίλοι σου είναι για δήμα. Και πιο πελί που ούλους να σου πω είσαι εσύ, Έλενα μου. Συγγνώμη δηλαδή. Τι ήταν το τον πόζεσαι σήμερα? Πραγματικά και μη χειρότερα. Ήσον Άγιον η Αθήνα. Ήσον Άγιος σήμερα, Έλενα. Αύριο ενάχει με τους ανθρώπους που όμπλεξε να τις πεις να παραφταίνει κάθε μέρα και ρίξει σε οποιαδήποτε εκκλησιά και να κάνει παρέα με όλους τους Αγίους του κόσμου. Διαφορετικά δεν κλείτω. Ξέρε, μάνα μου, υπερβάλλεις κι εσύ. Ναι, μου υπερβάλλω. Είπα κάτι διαφορετικό που τσίνον που είδα και έζησα. Ο Παύλος κρύφκεται. Τούτος ο Μητσής, ο αραβωνιαστικός της αδερφής της Αθηνάς, εμπήκε, πυροβόλησε, κατηγορά τον Ελευθεριάδη και δεν ξέρουμε και ο λόγο. Εσύ ξέρεις γιατί? Δεν έχω ιδέα, αλλά να μάθουμε. Τα απλά που το λαλείς, να μάθουμε, να μάθουμε. Είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Έναν αρωτιέσαι, Έλενα μου, έναν παιδί μορφωμένο σπουδάζει δικηγόρος. Το όπλο γιατί το κράτα? Πού το ήβρε το όπλο? Σε παρακαλώ. Είναι επικίνδυνοι άνθρωποι τούτοι. Δεν θέλω να ξανακάνουμε παρέα μαζί τους. Εντάξει, μάνα μου, εγώ είχα επικίνδυνη. Ήταν η κακιά η ώρα. Ευτυχώς δεν έγινε κανένα σοβαρό. Αλλά να δεις ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει, αλλιώς δεν θα χάνει τον έλεγχο ώρες της έτσι. Δεν ξέρω να μου συμβαίνει, πάντως και εσύ έτσι πάει πίσω, α. Κάτι μέσα στο DNA σου υπάρχει, το οποίο σε τραβά στον κίνδυνο και στην περιπέτεια. Μάλιστα. Σας άφησα 5 λεπτά με την Αθηνά και σας τα πρόλαβες όλα, ναι. Τι έπρεπε να κάνω? Έπρεπε να της το κρύψω? Ερώταν. Ήθελε να μάθει λεπτομέρειες, ήθελε να μάθει γιατί το έκαμα. Μήπως να πεις και σε μένα μερικές λεπτομέρειες? Που είμαι και ο άμεσα ενδιαφερόμενος. Ποιος αυτός ο Παύλος είπε ότι άκουσε δύο τύπους να μιλάνε? Και πού ξέρεις ότι αυτοί οι δύο τύποι είναι δικοί μου? Παρακολούθησα τους, Δημήτρη. Και είδα τους δύο συνεργάτες σου να μιλούν με τον Στέφανο. Τώρα κατάλαβα. Αυτούς εννοείς? Αυτοί είναι προβατάκια, παιδί. Με τους βλέπεις έτσι σωματαράδες. Είναι δικοί μου άνθρωποι, της προσωπικής μου ασφάλειας. Έχει και προσωπική ασφάλεια? Εννοείται. Τι με ειρωνεύεις εμένα, έτσι? Έχω λεφτά, είμαι πετυχημένος. Σε άγριους καιρούς ζούμε. Φυσικό δεν είναι να έχω security? Άστα αυτά τώρα, άκουσε με. Άκουσέ με. Εγώ δεν θα έκανα ποτέ κάτι για να βλάψω την Έλλη. Ποτέ όμως, καταλαβες? Ήξερω. Ήξερω, Δημήτρη. Θόλωσα. Δεν ξέρω, σκέφτομαι ότι δύο εκδοχές υπάρχουν. Ή αυτός ο Παύλος παράκουσε ή το έκανε επίτηδες, τι να πω. Και εσύ το μεταξύ από αυτορμητισμό πήγες να σκοτώσεις κάποιον από εμάς. Άκου, από μια παρεξήγηση. Και τι θα γινόταν, θα τέλειωνε η ζωή στη φυλακή. Ορέστη! Σου αξίζει αυτό. Σκέψου το, σου αξίζει. Θέλω να πω πάνω. Θέλω να δω ξανά την Αθηνά. Αθηνά μου. Τι κάνεις? Πονείς? Είμαι καλά, είμαι λίγο ξαντλημένη απλά. Έλα, κάτσε. Ρε, ορίστε μου, τι ήταν τα πράγματα? Ο Παύλος μπορεί να παράκουσε. Δεν το περίμενα ποτέ, πώς ήταν το πράγμα. Φόνο? Εσύ? Δυνατό! Α, σε σκότωνα. Ήταν να δώσω τέλος στη ζωή μου. Μου αλήθεια.
Μπορώ να σε κοιτάξω καστά μάθηκια. Ντρεπού μέσα. Συγγνώμη, αλήθεια. Συγγνώμη. Είμαι καλά τώρα. Ρέμισε, εντάξει. Που να το μάθει η Ελλή, θα με συγχωρέσει ποτέ. Να σου πω την αλήθεια, να είσαι δίκαιο. Δεν χρειάζεται να το μάθει η Ελλή. Υπόσχομαι ότι δεν θα το μάθει κανένας. Να ξεχαστεί τον το πράγμα. Ορκίζομαι σου, εντάξει. Ήρθα να δω αν χρειάζεστε κάτι. Ευχαριστώ για όλα. Για την αγάπη σου, για το ενδιαφέρον σου, είναι πολλά αληθινό. Και θέλω τα σαμάθηκια σου. Ευχαριστώ. Γιατί μου απαντούν. Αντριάννα, κοίταμε. Κοίταμε, Αντριάννα. Με το να διαλυθείς, δεν κερδίζεις τίποτε. Εβοηθάς. Γιατί μου απαντούν. Γιατί έχουν κλειστά τα τηλέφωνα μου τα εκτές. Πάμου, γιατί. Ακούμε. Αν ήταν κάτι σοβαρό, ήταν να το μάθουμε. Σε παρακαλώ, θέλω να σκεφτείς θετικά. Μόνο έτσι μπορεί να βοηθήσει. Τι να κάνω. Να περιμένω, να μείνω, να φύγω, να πάω. Τι να κάνω. Ηρέμησε, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Ξέρω σε ποιο νοσοκομείο το έχουν, δεν ήξερα τηλεφώνα. Τηλεφώνα τώρα. Ηρέμησε, για να τηλεφωνήσω. Σε παρακαλώ, τηλεφώνα. Ηρέμησε, πιάνω τώρα. Πάλι ο τηλεφωνητής. Ελευθερία! Για το Θεό, Ελευθερία! Γιατί κλείνετε τα κινητά σας! Τι γίνεται, να πελάνουμε εμείς να με! Θέλω να μάθουμε νέα! Η κόρη σου να πελάνει, σε παρακαλώ, πιάσουμε τηλέφωνο μου, θα ακούσεις. Αντρίνα, πού πας! Πάω στην εκκλησία. Πάω να ανάψω ένα κεράκι. Να παρακαλέσω την Παναγία να με συγχωρέσει. Να βοηθήσει το μωρό μου. Πάω. Του απειρού στην κούλα του ονείρου. Στα γόνα που στάζει, όσο σου μοιάζει. Φωτιά και αέρα, ο κόσμος το θέλει. Στη νύχτα που μοιάζει, όσο τρομάζει. Που να βρω γαλήνη στον άδεια να θέλω. Όσο σε θέλω, όσο σε θέλω. Όσο σε θέλω, όσο σε θέλω. Αποκλείεται. Μου κάνεις πλάκα. Με κόβεις να αστειεύομαι. Πέρναγαν μπροστά από τον άλλο και έκαναν τους σπουδαίους οι ηλίθιοι. Μίλαγαν έτσι, δυνατά. Για εκείνη τη νύχτα με την Έλλη. Αύριο μεθαύριο μπορεί να το ξανακάνουν. Και ποιος ξέρει πάνω σε ποιον μπορεί να πέσουν. Λοιπόν, τέρμα, απολύονται. Για μένα είναι καμένα χαρτιά. Σχόλασέ τους. Πλάκα κάνεις. Κάν το εσύ. Εγώ φοβάμαι. Ξέρουν πολλά. Και δεν γουστάω να κάνω τέτοιους εχθρούς. Να σε πάρει ο διάολος. Γιατί να ξέρουν τόσα. Σοβαρολογείς. Όλες αυτές τις δουλειές θεωρείς μπορούσα να τις κάνω μόνος. Μην τρελαθούμε τελείως. Έλενα! Κοίτα σύμπτωση. Τι καλά. Κάμε το πόνο περάσου, σε παρακαλώ.
Μου πεις ότι είναι αγιά. Θεωρείς το απαραίτητο μετά που ζει ναούλα που μου είπες την τελευταία φορά που βρεθήκαμε. Εντάξει, είσαι εκεί. Το μωρό είναι καλά. Αμέ σε νοιάζει. Έλενα. Με μοντζίζεις. Άφης με. Μην κάνεις σαν το μωρό. Μου αρέσει και να είμαστε έτσι σαν... Να μην μιλούμε μεταξύ μας σαν ότι είμαστε ξένοι. Ας πρόσεχες. Σε παρακαλώ. Πάμε να πιούμε έναν καφέ να μιλήσουμε. Οι άνθρωποι πας στα νεύρα μας λέμε πράγματα που δεν τα εννοούμε πολλές φορές. Σε παρακαλώ, έναν καφέ. Φίλησε. Να με σπάσεις ρε μωρό μου. Εσύ που τα χτίζεις είσαι πολλά περίεργος. Τι έχεις. Αγαπώ σε. Μ' αγαπώ σε πολλά. Ξέρω το αγάπη μου. Μωρό μου έγινε κάτι πολλά σημαντικό και θέλω να σου το πω. Είναι ευκαιρία τώρα που λείπει ο παπάς μου. Νομίζω είσαι σοβαρό. Κάτσε. Τι έγινε πάλι ρε μωρό μου. Έψες τη νύχτα να διψούσα και κατέβηκα κάτω να πιω νερό. Ο παπάς μου μίλησε στο τηλέφωνο και δεν πήρε ειδήσει ότι τον άκουα. Ήταν πολλά συγχυσμένος. Ναι, ωραία. Σε ποιον μιλούσα. Δεν ήξερα αν ήταν άντρας ή γυναίκα. Πάντως είπε... Άκουσε με η Αθηνά. Όχι, δεν κατάλαβες ποιον μιλούσα. Αλλά κατάλαβαν τα υπόλοιπα. Όχι, ευκάρα την πελή, ευκάρα την πελή. Τώρα καταλαβαίνεις τι θέση με έβαλες. Ήταν πολλά εξαγριωμένος. Απείλησε ότι η Αθηνά δεν πρέπει να μάθει ποτέ ότι είναι μεγάλωσε με την αληθινή της μάνα. Τι, περίμενε μισό λεπτό. Τι είναι το καινούργιο μπάλε. Τι εσύ έφκαλε συμπέρασμα μου το πράγμα. Ρε μωρό μου, εν καταλάβεις. Το πράγμα φαίνεται μου μακριά. Εγώ και η Αθηνά δεν είχαμε την ίδια μάνα. Αθηνά δεν είμαι γκάγκστερ. Σου δίνω το λόγο μου. Τι να πάω, ξένο Παύλος. Μόλις σου είπε στον Ορέστη ότι θα παράκουσε. Άλλωστε έχω και δεύτερη εκδοχή. Να το κάνει επίτηδες. Και επίτηδες γιατί. Μας κάνει ένα κάτω. Να μας χωρίσει μια για πάντα. Προφανώς όταν του είχες εκμυστευτεί τις υποψίες σου για μένα, αυτός του κράτησε για να το χρησιμοποιήσεις ανάσω στο μανίκι. Αυτό δεν το πιστεύω. Ο Παύλος δεν κάνει τέτοια, Δημήτρη. Ναι. Εντάξει, ίσως όντως να παράκουσα. Μου ορκίζεσαι ότι δεν έχεις καμία ανάμειξη στο θέμα της Έλλης. Σου ορκίζομαι όπου θες. Εντάξει. Τουλάχιστον υποσχέσω ότι δεν θα μάθει κανένας τίποτα. Ούτε η Έλλη και ειδικά ο μπαμπάς μου. Σε παρακαλώ, στο υπόσχομαι. Μην ανησυχείς. Δεν θα μάθει κανείς τίποτα. Και μιας και αναφερθήκαμε στον Γιώργο, σκέφτομαι συνέχεια εκείνο το παράξενο τηλεφώνημα που άκουσες. Τι έβγαλες κάποιο συμπέρασμα? Δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι ο Γιώργος έλεγε την αλήθεια. Δηλαδή, ναι, μίλουσε με κάποιον για το πόσο επέφερε η μητέρα σου στα τελευταία της. Το θέμα είναι με ποιον το συζητούσε αυτό μέσα από εδώ. Μήπως δεν πρόσεξες καλά την ώρα κλείσει το κινητό του. Ναι, είμαι σίγουρη για την ώρα και μόνο εδώ πήρε τηλέφωνο εκείνη τη μέρα. Δεν είναι πολύ περίεργο, ρε Δημήτρη. Γιατί είμαι τσιταραγμένη, νομίζεις? Ο παπάς μου έκαμε την Αθηνά με άλλη γυναίκα. Οπότε τα ξαναβαντρεμένο και κρύφκι μας το. Έγινε, δεν είναι να το ψάξω. Μην πεις τίποτα της Αθηνάς προς το παρόν. Θέλω να σιγουρευτώ. Έχει ήδη πολλά μες στο μυαλό της. Θα το αντέξει. Ναι, όχι, δεν θα πω τίποτε. Όντως, έτσι θα το αντέξει. Μωρό μου, πες μου πόσο πολλά με αγαπάς. Λατρεύω σε, αγάπη μου. Αλλά τι έχεις σήμερα τους έτσι? Τίποτε. Ξέρεις τι σκεφτούμουν. Ότι καμιά φορά πρέπει να σκεφτούμαστε και δυο και τρεις φορές τι πάμε να κάνουμε. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, μην με ξαναφύγεις να πιω ποτό. Μου πάει, πώς το λέμε. Ωραίστε, κερατώσες με. Με πιάν. Πέμω αμέσως με πιάν. Μη είσαι βλάκας. Γιατί το λέει τώρα, αγάπη μου, τώρα. Το
το γιατί μου το είπες κοινό πριν. Όχι. Okay. Να σου πω. Χτες που έφυγε από τα ΜΕ, δεν πήγαμε να πόθηκε σπίτι, ναι. Έπιασα τη μοτόρα. Ήμουν ζαλισμένος που το ποτό. Έχασα τον έλεγχο και... πάρω λίγο να τον πάρω. Παναγία μου, ρε αγάπη μου. Μωρό μου. Και είπα σου χίλιες φορές να μην την πιάνεις. Είδες τι μπορούσες να πάθεις. Όντως. Δεν αρκεί να γίνει το κακό. Γεια σας. Τι θα πάρετε, καφέ. Ένα χυμό. Ένα χυμό για την κυρία και έναν εσπρέσο για μένα. Αυτά. Thank you. Λευτέρη μου, Λουκάς είμαι, με καταλαβες. Ναι, κοίταξε να δεις. Λέω να το αφήσουμε απόψε με τις όμορφες. Όχι, απλά έχω πτήσει να πάω. Τέσσερις ώρες να είμαι Κύπρο, να... Όχι, δεν θα με πτώμα, απλά είναι η φάση ότι έχω κάνει με τη γυναίκα μου και πρέπει να μείνω λίγο σπίτι να... Δεν τις χάνουμε, με φάση. Εντάξει ρε φίλε, πιάνεις, εντάξει, άντε για. Παρακαλώ, Παναγιά μου, συγχώρα με. Βοήθα του μωρό μου. Βοήθα του. Έλα, Ορέστη. Τι! Επίσης πριν το Ελευθεριάδη! Τι! Εχτύπησε η Αθηνά! Πώς! Είναι καλά τώρα! Είσαι σίγουρος! Η Αθηνά είναι μια χαρά, ορκίζουμε. Στο λόγο τιμής είναι μια χαρά. Παυλό, πρέπει να μου πεις πόσο σίγουρος είσαι ότι άκουσες εκείνα που μου είπες. Αν ήξερα ότι δεν αντιδράσεις έτσι, θα σου λάβουν τίποτε, Ορέστη. Παύλο, δικαιούμαι να ξέρω. Άλλος ο Ελευθεριάδης ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία ανάμειξη με το θέμα. Πες μου τι ακριβώς άκουσες. Δεν ξέρω, ούτε θυμούμαι. Ρε φίλε, πρέπει να ξέρω, ρε φίλε. Παύλο, με αφήνεις έτσι. Υπάρχει περίπτωση να παράκουσες. Ναι, και να παράκουσα και να μην κατάλαβα καλά. Λοιπόν, κλείωσε το ράδιο, διότι έχω κάτι πάρα πολύ σοβαρό, εντάξει. Άντε, πάει. Ό,τι και να έγινε, ξέρεις ότι είσαι το πιο έντονο και το πιο όμορφο κομμάτι της ζωής μου. Δεν είναι την εντύπωση που με έδωσε την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε. Είμαι θυμωμένος. Κατά βάθος ξέρεις το. Δεν μπορώ να σε θωρώ μες στον δρόμο και να με μιλούμε. Πες μου τα νέα σου. Τι κάνεις. Δεν έχω νέα. Τα δικά σου πάλι ξέρω, τα είπε μου τα χτες η Δανάη. Είσαστε μαζί. Για να είμαι ειλικρινής, κάτι πει να γίνει, αλλά δεν τελειώσω πριν καν αρχίσει. Ξέρεις τώρα, Ελένα, ό,τι σου λαλεί για να σε πικάρει. Πάντα ζηλεύκησε και φοβάται σε εσένα.
μόλις φύγεις. Πάει στο εγκυμοσύνη. Βρίσκεις. Πολλά. Λείπεις μου. Θυμάμαι. Αλλά δεν σου κανένα νόημα αν τούτο κουβέντα. Γιατί. Θεωρείς το ανήθικο να ονειρεύουμε μια έγκυο μέσα στο κρεβάτι μου. Νομίζεις ότι είναι διαστροφικό. Τι να σου πω τώρα, ίσως δεν είναι ταλέντο να... να με φέρνεις πάντα σε δύσκολη θέση. Εγώ. Έκαμε συμπεριχογράφημα. Τι είναι. Ωραία. Άι σου μια κόρη τώρα που σκεφτώ. Ας σου μοιάζει ζωλά σαν μια κούκλα. Ζηλεύκω. Ζηλεύκω πάρα πολύ. Εγωνάτισα στην εικόνα της Παναγίας και παρακαλούσα με όλη την δύναμη της ψυχής μου. Ξαφνικά γαλήνεψα. Ένιωσα μια αισιοδοξία. Μια διέστηση ότι ούλα να πάνε καλά. Να γλιτώσει το μωρό μου. Ευχαριστώ που μου συμπαραστήκες. Μην ξανακούσω πελάτες τώρα. Εννοείται. Πάλι έχουν κλειστά τα κινητά. Μαμά, πιάσε με τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Εσύ που τέχτες, όλοι έχετε κλειστά τα κινητά σας. Πιάσε. Αντριάννα μου, μην ανησυχείς. Στο νοσοκομείο, μπορεί να παίζει η μπαταρία τους, που τα χτες. Μην ανησυχείς για τίποτε. Πήγαινε, σε παρακαλώ, να κάνεις ένα μπάνιο, να ηρεμήσεις. Και... Ούλα να πάνε καλά. Έχει εμπιστοσύνη στο ένστικτό σου. Δεν χάνει ποτέ το ένστικτο. Έλα, Αθήνα μου. Έλα, τι είναι, έμαθα τα. Είσαι καλά. Εγώ είμαι καλά, εσύ είσαι καλά. Καλά, πώς μπορείς να πιάνεις τον Ορέστη και να του λαλείς έτσι πράγματα, χωρίς να είσαι σίγουρος, ρε Παύλο. Καταλάβες ότι κόντεψε να γίνει φόνος. Πώς μπορείς να είσαι τόσο ανεπιπόλαιος, δηλαδή. Συνεχίζεις το, α. Ζηλεύκω. Ζηλεύκω πάρα πολλά. Σου είμαι υποχρεωμένη να το ακούω εγώ τώρα τούτον. Αντρέα, ήθελες να πιούμε έναν καφέ σε ανθρώπινο επίπεδο, σαν φίλοι. Ποτέ στη ζωή μου δεν θα σε δω σαν φίλοι. Εγώ και εσύ φίλοι, Έλενα, μετά από τόσο πάθος, γίνονται τα πράγματα. Δεν μπορώ να σε ξεπεράσω. Ούτε να ξαναείμαστε μαζί γίνεται, Αντρέα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Γιατί δεν θα μπορέσω ποτέ ξανά να σε εμπιστευτώ. Ποτέ. Γιατί με βασανίζεις. Και γιατί βασανίζεις και τον εαυτό σου. Τι τον ήθελες τώρα τον καφέ, μπέμ. Προχώρα τη ζωή σου. Όπως κάνετε και εσύ. Ναι, ακριβώς. Βέβαια. Εσύ βάλεις έτσι εύκολα να αρχίζει και διαγράφεις τα ούλα. Αλλά εντάξει. Που τα σήμερα θα προσπαθήσω να γίνω κολλητός σου. Φίλοι, λοιπόν. Και σαν φίλοι που είμαστε, μπορούμε να τα λαλούμε ούλα μεταξύ μας, ναι. Εξαρτάται. Τι θέλεις να μάθεις. Την αλήθεια. Ποια αλήθεια, Ανδρέα. Ποιο είναι το μωρό, Λελένα. Του Λούκα ή του αρφού του. Αν να την πληρώσω εγώ τώρα. Επειδή όρισε εμπελώστε εγώ. Πρόεξε καλά, Αθηνά. Κατηγορείς με μένα, ενώ στην ουσία αν και όμως προσπαθείς να κάνεις είναι να καλύψεις το δίλημα που νιώθεις ανάμεσα σε μένα και εκείνο. Παύλο, ξεφεύγεις εντελώς από το θέμα. Και δεν έχω κανένα δίλημα, εντάξει. Α, ναι.
Τότε εξηγά μου γιατί χτες έπιες πίνει του Τζέιφτες μαζί μου. Που υποχρέωση. Και ειλικρινά λυπούμαι αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, γιατί τουλάχιστον Τζίνος ήταν έντιμος απέναντί σου. Ή είσαι παλαβή ή παριστάνεις. Άντε πάει. Έλα, κάτσε. Κάμε στο μπάνιο σου. Είσαι καλύτερα. Ναι. Είμαι αισιόδοξη. Μπράβο. Δανάη μου πρόσεχε, ε. Τσιμουδιά για ό,τι έγινε εδώ μέσα. Μην βγει προς τα έξω. Πουθενά και σε κανέναν, ε. Γιατί μπορεί να μπλέξει το παιδί. Εντάξει. Ακόμα όμως δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο πράγμα σε κατηγόρησε ο Ορέστης. Τίποτε, κάτι βλακίες που το είπαν μόνο. Έλα εδώ. Έλα, σε αγκαλιάσω. Τι είναι, τρόμαξε το κορίτσι μου. Πολύ. Νομίζω ότι θα σε σκότωνε. Έλενα! Έλενα! Περίμενε. Αφήσ' με, Αντρέα, παρετάμε. Συγγνώμη. Για άλλη μια φορά έπαθα παράκρουση. Γιατί δεν μπορώ να σε ξεπεράσω. Δεν μπορώ να συγκρατήσω τον εαυτό μου και να λέω κατσίες. Θέλω να σε διαγράψω από τη ζωή μου, καταλαβαίνεις. Θέλω να σε σκοτώσω, αλλά δεν μπορώ. Γιατί την ίδια στιγμή θέλω να σε σφίξω στην αγκαλιά μου. Αγαπώ σε και μισώ σε μαζί. Γιατί, Αντρέα, γιατί με μίσεις. Γιατί. Γιατί πεις να μου φορτώσεις ένα ξένο μωρό. Γι' αυτό, πουλά που τούτα πουλά λέω είναι κατσίες. Είμαι σίγουρος ότι το μωρό είναι του Λούκα. Όπως επίσης είμαι και σίγουρος ότι είναι πίεσμε τον Αρφούντι. Αλλά περίπεζες με, Ελένα. Τόσο καιρό έλεγες μου ότι δεν είσαι τίποτε με τον Λούκα, ότι δεν έκαμνετε έρωτα. Αλλά κατά βάθος έξερα. Έξερα τι έγινε το μέσο κρεβάτι σας. Τίποτε δεν ήξερες. Και ούτε ξέρεις. Παρέτα με, σε παρακαλώ. Άφησε με ήσυχη, ρε, επιτέλους. Και με τολμήσεις να με ξανακολουθήσεις γιατί να πάθω κρίση, ρε, κατάλαβες. Έχουμε κανένα νέο. Τίποτε. Η μάνα της έχει κλειστό το κινητό. Πιάμε όλους τους άλλους τηλέφωνο, κανένας ένα πάντα. Πιάμε τηλέφωνο σε όλα τα νοσοκομεία. Πιάμε στο ΓΑΤΕ, πιάμε στο Ασκληπιόν της Βούλας, πιάσαμε στο Πέδο. Τίποτε. Σκέψε να ανησυχώ. Η Αντριάννα πού είναι? Μέσα στο δωμάτιο, είναι χάλια. Πριν πήγε σε μια εκκλησία και είχε τελειώνει αισιοδοξή πίσω, αλλά... και αν την κρίση πάλι και κλείστηκε μες στο μάτιο και κλαίει.
καλά. Ήταν μια όμορφη αμαξούα για την όμορφη κορούλα μου. Τι ωραία. Ρε, τέλεια. Μάνα μου, ρε. Όχι, όχι, πρέπει να το ομολογήσω, έχεις γούστα. Για να μην ξεχάσω κιόλας, έγραψα σαν τσοκολύμπι, πισίνα. Έγραψες μας και εσύ δηλαδή. Εσένα και την όμορφη κορούλα μου. Κορούλα σου εννοείς το μωρό, το αγέννητο που έχουμε στην κοιλιά μου. Okay. Και πώς μας προέκυψε εδώ. Προέκυψε μου να σου πω γιατί. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ. Και έδειχνε βρεφούθηκα δηλαδή ημερών να κολυμπούν μαζί με η μάμα τους. Ξέρεις ότι κάνει πάρα πολύ καλό το κολύμπι. Ήρεμα τα μωρά, γαλινεύκητα. Μέχρι ενός χρονού η κόρη μου θα είναι δελφίνη, δηλαδή θα κολυμπάζα το δελφίνη, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, λες που κατάλαβες το ότι οδεύεις ολονταχώς προς το να γίνεις ένας χάζου μπαμπάς και ο μισός, ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα. Με μου την κακομάθεις μου. Μπαμπάδες υπάρχουν για να κακομαθαίνουν τις κόρες τους. Α, να σκοτωθούμε, να τσακωθούμε, να γίνεται. Να σου πω. Τώρα που είπες να τσακωθούμε. Τι γίνεται η φίλη σου η Αθηνά. Πέθανε η ζωή ακόμα. Α, αστεία και. Μια χαρά είναι η Αθηνά, μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Άλλη απορία. Ναι, η άλλη μου απορία είναι. Εκπλήσωμε δηλαδή. Που δεν αταράχτηκε καθόλου μετά από τα εψέσινα γεγονότα. Είσαι ατάραχη, πάντα δεν συμβαίνει τίποτα. Συμβαίνουν και τούτα στη ζωή, ναι. Ναι, σε όλα τα καλά σπίτια συμβαίνει βέβαια, για το όνομα του Θεού. Είναι καθημερινότητα. Δεν που θες, Λούκα, τώρα πάει στο φυρί-φυρί για καυκά. Ναι. Και ξέρεις γιατί. Γιατί τον το τολμηρό μέρος του χαρακτήρα σου δεν θα ήθελα με τίποτε να το μεταδώσεις στην κόρη μου. Ναι, προβλέπω να σκοτωνούμαστε στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Είμαι σίγουρη δηλαδή. Εντάξει, εντάξει, έχεις δίκιο. Μάλλον κάτι είμαι καλά. Κανονικά πρέπει να επικοινωνήσω, αλλά... Λοιπόν, θες να κλείσω εισιτήρια να πάει μαζί στην Αθήνα αύριο. Πού να τους βρούμε. Πού να τους βρούμε, δεν ξέρω πού είναι. Δεν ξέρω αν να μου στρίψει, Παύλο, να μου στρίψει. Λοιπόν, ενώ ο Ανδρέας είπε μου ότι δεν έρθει τίποτα. Μην ανησυχείς. Ήρεμα, όλα να πίσω, εντάξει. Γιατί ήρθες Κύπρο, τι έγινε. Ελευθερία, πέμας, τι έγινε. Κάτι κακό έγινε. Τι έγινε. Μίλα μου. Μίλα μου. Πέρα μου. Μαμά, μαμά, πέ μου, τι κάνεις μου ψέματα, σε παρακαλώ, πέ μου. Είναι ψέματα, μαμά. Είναι ψέματα. Λυπούμε πάρα πολύ. Η Αθηνά άκουσε σε τότε έφκαλε στην πελή και την ήξερε με ποιον μιλούσε. Δεν άκουσε καλά, κόρη μου. Παπά, μια χαρά άκουσα. Είπα σου, μια μου τα μιλήσεις. Θέλει να μου πεις εμένα. Το μωρό μου θα σου έναν όνομα για να ξέρεις που δεν το φτάζει. Αυτά χαρτιά θα έχει τρία αγαπημένα. Έναν όνομα δεν φωνάζουμε. Θα επικρατήσει έναν όνομα. Το μάμα μου, η Ειρήνη. Σιγά ρε! Σιγά που να φωνάζω την κόρη μου με το όνομα τη μάμα σου που δεν ήθελε να με δει το ζωγραφιστή, η Μακαρίτη. Έλα, δεν την αδικείς, εντάξει. Άλλοι άνθρωποι παλεύουν χρόνια να παλαγούν από τα ναρκωτικά. Και εσύ τι δεν θέλει. Όχι. Όχι, αλήθεια στο λέω. Θέλω να τα κόψω. Περίμενε κάποιον άλλο. Την Ανδριάννα. Έφυγε που τα ψέσαι. Δεν ξέρω πότε γίνω και ψάχνω ήσυχο. Καλά, γιατί την άφησες. Δεν ξέρω μπορείς να κάνεις τίποτα για αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρεις πού είναι τα όρια σου που μπορείς να επέμβεις, τι μπορείς να κάνεις. Καλά, γιατί ρώτησες τη μάνα, δεν είναι να ξέρει καλά. Πού είναι. Έφυγε. Θυμάσαι την παρουσία του. Εφέρω τον η μακαρισμένη μάνα σου στην Αθηνά. Έρχεσαι μου και κάνεις μου παράπονο ότι αγαπάει την Τζούλη παραπάνω και ζήτησες. Θυμάσαι. Εντάξει ρε παπά. Αλλά τούτος είναι λόγος. Πρέπει να μάθει την αλήθεια. Ελλή, αν πεις τίποτε είσαι Αθηνά, σας ευκάλω πελή. Σαν να μου είσαι πολύ πελή, μας ευτήκαμε. Θέλω να μιλήσουμε με παπά. Οι δυο μας.